Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλημέρα και στον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω από την αντιπολίτευση, θα ξεκινήσω από τη Νέα Δημοκρατία. Και θα ρωτήσω αν κύριε Αντιπρόεδρε θα ψηφίσετε στη Βουλή το αφορολόγητο. Ή αν θα επιμείνετε στην αποχή σας από τις εργασίες της Βουλής. Και ρωτώ, γιατί πριν λίγο καιρό είχατε καταθέσει εσείς τροπολογία για την ακύρωση της μείωσης του αφορολόγητου. Και έχουμε μπερδευτεί οι πολίτες. Ενώ λέτε το ίδιο πράγμα και τα δύο κόμματα, μία δεν ψηφίζει ο ένας, μία δεν ψηφίζει ο άλλος. Καταρχάς, εφόσον το φέρει στη Βουλή και το ψηφίσει, είναι νόμος του κράτους. Δεν χρειάζεται την παρουσία μας. Οφείλω όμως να σας πω. Οφείλω όμως να σας πω ότι με τους ανθρώπους αυτούς είναι αυτό που λέμε η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Το ενημείωση του αφορολογίου την ψήφισε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο μόνοι τους. Εμείς φέραμε πριν από ένα μήνα τροπολογία ζητώντας την κατάργηση της μειώσεως του αφορολογίου. Τότε ο κύριος Τσακαλώτος, σαν τώρα το θυμάμαι, είπε στη Βουλή ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή ακόμα αυτή η τροπολογία, γιατί δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Έρχονται τρεις εβδομάδες μετά, την τελευταία μέρα πριν κλείσει η Βουλή, και λένε ότι ευρέθη ο δημοσιονομικός χώρος, που δεν υπήρχε πριν από ένα μήνα. Λοιπόν, άρα, επειδή δεν μας τρελάνε ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Τσακαλώτος, ούτε ο κύριος Ζαχαριάδης, ούτε κανένας από όλους αυτούς, εμείς διαφωνούμε τη μείωση αφορολογίου του, δεν ψηφίσαμε τη μείωσή του, καταθέσαμε τροπολογία, ας κάνουν αυτό που νομίζουν, θα πάμε σε εκλογές και η επόμενη κυβέρνηση, αυτή που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός, θα δει τελικά τι πραγματικά έχει συμβεί με αυτό το θέμα και τι πραγματικά έχει συμφωνηθεί με τους έξω. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είπε χθες ότι είναι σε συμφωνία με την Τρόικα, με τους θεσμούς. Εγώ εύχομαι να είναι έτσι. Το τονίζω, εύχομαι να είναι έτσι. Όμως χθες ταυτόχρονα κυκλοφόρησε η έκθεση των θεσμών, πολύ αρνητική για την Ελλάδα. Άρα περιμένω να το δω. Πιο πολύ μου φαίνεται, κύριε Χατζηνικολάου, για μία ακόμα κίνηση εντυπωσιασμού πρώτων εκλογών, παρά για μια πραγματική πρόθεση να λυθεί άλλη μία από τις ζημιές που αφήνει πίσω του ο Τσίπρας. Τι λέτε κύριε Ζαχαριάδη? Καταρχήν συγχαίρω τον κύριο Γεωργιάδη που δέχεται και αποδέχεται δημόσιο διάλογο. Είναι τολμηρός και αυτός, το είχα πει και στην προηγούμενη συζήτηση που κάναμε τη φιλόξενη εκπομπή σας με τον κύριο Βορύδη, διότι αυτοί βγαίνουν με πολλούς πολιτικούς αντιπάλους σε debate στον αέρα, ενώ ο αρχηγός τους φαίνεται ότι ούτε στις εθνικές εκλογές θα βγει. Μάλιστα, τότε που συζητάγαμε με τον κύριο Βορύδη, με είχε διαβεβαιώσει ότι μόλις προκηρυχθούν οι εθνικές εκλογές θα κάνουν όσα debate θέλουμε. Περιμένουμε λοιπόν, γιατί έχω κρατήσει και το ηχητικό απόσπασμα, να δω πόσα είναι αυτά τα debate που θα γίνουν Τσίπρα Μητσοτάκη την επόμενη περίοδο. Πραγματικά ξαφνιάζομαι από τη θέση και την τοποθέτηση του κύριου Γεωργιάδη. Λέει δεν χρειάζεται η παρουσία μας. Σοβαρά. Μα σε τι από αυτά τα οποία ψηφίσατε από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι σήμερα για να γίνουν νόμος του κράτους χρειαζόταν η παρουσία σας? Το ξέρετε πολύ καλά, σε τίποτα. Υπήρχε όμως μία συνάντηση, μία συμβολή, εφόσον ήταν θετικά μέτρα για την ανάταξη της κοινωνίας και της οικονομίας, και καλά κάνατε, παρόλο που στο παρελθόν είχατε προεξοφλήσει ότι δεν θα μπορέσουν να έρθουν αυτά τα θετικά μέτρα, όπως η μη περίκοπη των συντάξεων, η αύξηση του κατώτατου κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και μία σειρά άλλες ρυθμίσεις, και τα ψηφίσατε. Γιατί δεν έρχεστε να το ψηφίσετε και αυτό? Δεν σας αφήνει ο κύριος Τουρναράς. Δεν σας αφήνει η κυρία Ξαφά. Δεν σας αφήνει μία ομάδα αιμονικών και σκληροπυρηνικών από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο συρρυκνώθηκε στις ευρωεκλογές και θέλουν αιμονικά την Ευρώπη κρατημένη στην πίεση και στη λιτότητα. Και να ρωτήσω κάτι. Σηκώνει πολύ ψηλά ο κύριος Γεωργιάδης το ζήτημα κάποιων φημών αναφορικά με εκθέσεις κτλ. Οι οποίες δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμα και θα τις δούμε. Εάν τα πράγματα ήταν έτσι, θα είχε η χώρα ιστορικά χαμηλό επιτόκιο δανεισμού και για το πενταετές και για το δεκαετές και σημαντικές επιδόσεις στο χρηματιστήριο? Άρα λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, κατά τη γνώμη μου, εδώ πέρα είναι προφάσεις εν αμαρτία. Η Νέα Δημοκρατία έχει κατεβάσει του στόχου στο πολιτικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος στο παρελθόν πολιτεύονταν με κραυγές ορκή να φύγουνε, ο Πρωθυπουργός είναι το ένα, είναι το άλλο, είναι ο χειρότερος μεταπολίτευσης. Τώρα είναι ένα μετριοπαθές αρνάκι, και επειδή φέρνουνε τη σκληροπυρηνική
ατζέντα, θα απέχουν από τη Βουλή για να στείλουν μήνυμα στους έξω, όντας πιθανόν, εάν κερδίσουν τις εκλογές κυβέρνηση, ότι αυτό είναι υπόθεση του Τσίπρα και εμείς δεν συνηγορήσαμε. Αλλά τι δεν έχουν υπολογίσει? Δεν έχουν υπολογίσει ότι την τελευταία λέξη θα την πει ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός θα μιλήσει στις 7 του Ιούλη και θα μας κρίνει και για αυτά που κάναμε και για αυτά που δεν κάναμε. Και θυμίζω ότι η μη μείωση του αφορολόγητου και η μη μείωση των συντάξεων ήταν κάτι το οποίο κερδίστηκε μέρα με τη μέρα από τότε που ο φίλος του κυρίου Γεωργιάδη, ο κύριος Σόιμπλε και ο κύριος Βέμπερ μας βάλανε να το ψηφίσουμε για να μπορέσουμε... Βάλτε μία τελεία, κύριε, κύριε Ζαχαριάδη. Να κληρώσουμε το κυβερνητικό έργο και βάζω εδώ τελεία. Και δεν είναι προεκλογικό. Ελάτε, κύριε Γεωργιάδη. Σε όλα ένα προς ένα. Πρώτον, όρθω στην άχαρη συζήτηση περί του Τιπέδη και του Μητσοτάκη φοβάται. Όχι, εγώ περίμενα να ξεκινήσετε από το ότι σας είπε Αρνάκη. Ήθελα να βελάξω, αλλά κρατήθηκα. Όταν γαυγίζατε όμως ήταν ωραία, κύριε Γεωργιάδη, έτσι. είμαι φοβερός κοινόφιλος, πρέπει έχετε να σας πω. Σαν κεντρός πολιτεύεστε, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα με ξηρά. Η συζήτηση περί του debate και του Κυριάκου που φοβάται, ξέρετε, είναι εξαιρετικά χαρή για τον εξής λόγο. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν κάναμε την ίδια ακριβώς συζήτηση πριν τις ευρωεκλογές? Δεν είχε προκαλέσει ο κύριος Τσίπρας τον κύριο Μητσοτάκη σε debate πρώτων ευρωεκλογών και σε όλα τα κανάλια έλεγε ο κύριος Ζαχαριάδης και οι υπόλοιποι του ΣΥΡΙΖΑ τον Κυριάκο φοβάται? Αυτή η τακτική σας, κύριε Ζαχαριάδη, σας βγήκε σε καλό στις ευρωεκλογές? Όχι. Κατά τη γνώμη μου, είναι μεγάλο λάθος κάποιος να επιμένει σε μια λανθασμένη τακτική. Αλλά αν θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Οφείλω την ιστορία να σημειώσω. Δεν σας διακόπτω. Θεωρείτε ότι σας βγήκε σε καλό για την ιστορία να σημειώσω. Και debate, αυτό λέτε. Οφείλω ότι για την ιστορία. Μπόρεσε να κερδίσει. Οφείλω για την ιστορία να σημειώσω. Το παραδέχομαι ότι αυτό απέδωσε. Οφείλω για την ιστορία να σημειώσω. Το εξίγω το ξέρει και ο κ. Χατζηνικολάου και όποιος ασχολείται με την πολιτική. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας στην πολιτική που θα σας τον πω. Πάντα αυτός που χάνει θέλει debate με αυτόν που κερδίζει και κατηγορεί τις δημοσκοπήσεις. Και πάντα αυτός που κερδίζει δεν κατηγορεί τις δημοσκοπήσεις και αποφεύγει το debate. Αυτός είναι ένας χρυσός κανόνας πολιτικής σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Άρα καλό είναι να μην το φωνάζετε τόσο πολύ. Καλό είναι να μην το φωνάζετε τόσο πολύ, γιατί δείχνει την αγωνία σας ότι χάνετε. Σας το λέω συμβουλευτικά. Εμείς χάσαμε τις ευρωεκλογές πριν από 10 μέρες. Επειδή σας συμπαθώ, ότι... σας λέω για να ξέρετε. Αυτό που σας λέει είναι ο χρυσός κανόνας δεν θέλω όλων να των κρατών και όλων αποφεύγει των δημοκρατιών. Το debate ο κ. Μητσοτάκη. Μα δεν διέκοψα. Γιατί μου το κάνετε αυτό? Είναι, αλλά λέω, είναι το ο χρυσός κανόνας. Κάντε πώς κάνετε κάποιο λάθος. Φαίνεστε και βγάζετε. Προς τα έξω κραυγάζετε ότι χάνετε. Δεν είναι καλός τρόπος αυτός για να ξεκινάτε μια προεκλογική εκστρατεία. Ασχοληθείτε με τα σοβαρά. Ο κόμμας τώρα τα ενδιαφέρει για τα σοβαρά. Πώς θα του μειωθεί η σύνταξη, πώς θα βρούμε δουλειά στο παιδί του, πώς θα μειωθούν οι φόροι του, πώς θα έχει ασφάλεια στο σπίτι του. Αυτά νοιάζουν τον κόσμο τώρα. Και όχι ο Κορομαχία, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Γεωργιάδη και οποιοδήποτε άλλο. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Για το αφορολόγητο. Προσέξτε, κύριε Χατζηνικολάου, για να είμαι σοβαρή. Αυτό που μπορούσε να προσφέρει η αντιπολίτευση στο θέμα τη μη μείωση του αφορολογήτου, δηλαδή την πολιτική της κάλυψη και τη δημόσια πολιτική της συμφωνία ότι διαφωνεί με αυτό το μέτρο, το έχει ήδη προσφέρει στην κυβέρνηση Τσίπρα με την κατάθεση της δικιάς της τροπολογίας. Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης πολιτικά και η Νέα Δημοκρατία έχουν ήδη πει στους έξω ότι εμάς αυτό το μέτρο δεν μας δεσμεύει και δεν το πιστεύουμε. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα δημοκρατίας αυτή την εβδομάδα. Κατά τη δική μας γνώμη, ο κύριος Τσίπρας δεν μπορούσε να κρατήσει ανοιχτή τη Βουλή αυτή την εβδομάδα. Δεν μπορεί να το κάνει. Αυτή η Βουλή είναι αδιανόητο να συνέρχεται. Διότι από την ώρα που ο κύριος Τσίπρας βγήκε στην τηλεόραση, απευθύνθηκε στο μεγάλο αφεντικό όλων μας, που είναι ο ελληνικός λαός, και είπε ελληνικέ λαέ, έλαβα το μήνυμα. Θεωρώ ότι δεν έχω πια δημοκρατική νομιμοποίηση και θέλω να με ψηφίσει για να μου δώσει δύναμη να συνεχίσω. Σημαίνει ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει παραδεχθεί ότι έχει χάσει το τεκμήριο της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να ψηφίζει νόμους στη Βουλή την ίδια ώρα που έχει παραδεχθεί ότι δεν έχει τη δημοκρατική νομιμοποίηση, δεν είναι πρωθυπουργός αλλά τύραννος. Και αυτό είναι απαράδεκτο που κάνει. Δεν θέλω να μπω δε περαιτέρω στο χθεσινό, που νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, διορθώστε με, αν κάνω λάθος, είναι πρωτοφανές. Ο πρόεδρος της Βουλής και σημαίνον και εξέχον στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε: εύχομαι τροπολογίες
να μην είναι φωτογραφικές. Ναι, το δήλωσε, όπως δήλωσε επίσης ότι είναι και ιδιότυπη αυτή η συνέχιση της λειτουργίας της Βουλής. Αυτό που ήθελα προηγουμένως. Όμως προσέξτε, βάσει του ελληνικού συντάγματος οι φωτογραφικές τροπολογίες είναι παράνομες. Είπε λοιπόν ο πρόεδρος Βουλής, εύχομαι να μην είναι παράνομες οι τροπολογίες που θα ψηφίζουμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, έχετε ξανακούσει την ιστορία ο πρόεδρος της Βουλής να εύχεται οι βουλευτές της πλειοψηφίας να μην ψηφίσουν την ιδιότυπη τελευταία εβδομάδα παράνομες τροπολογίες? Συγγνώμη, αυτά είναι πρωτοφανή που ζούμε. Τι λέτε, κύριε Ζαχαριάδη? Κοιτάξτε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση η εκφορά του δημόσιου λόγου του αντιπρόεδρου. Δεν υπάρχει σε καμία δυτική δημοκρατία, σε καμία απολύτως, ζήτημα δημοκρατίας όταν προκυρήσονται οι εκλογές για να μπορέσει να νομοθετήσει και να ολοκληρώσει ένα έργο το οποίο έτσι κι αλλιώς θα ολοκληρώνονταν σε 100 μέρες. Καθόλου δεν αδιανόητο δεν είναι να συνέρχεται η Βουλή. Η Βουλή συνέρχεται για να ολοκληρώσει το έργο το οποίο είχε προγραμματιστεί να τελειώσει μέχρι τον Σεπτέμβρη και θα τελειώσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και συγγνώμη κύριε Γεωργιάδη, το επαναλαμβάνετε αυτό. Δεν έχει τεκμήριο δημοκρατικής νομιμοποίησης ο Τσίπρας και είναι τύραννος για να συγκαλέσει τη Βουλή να μην περικοπεί το αφορολόγητο? Τα λέτε σοβαρά αυτά τα πράγματα? Τα λέτε ενώπιον του ελληνικού λαού? Και συγγνώμη, αν εγώ δεν ξέρω τι τροπολογία θα φέρουμε, διότι αυτή είναι μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και της κυβέρνησης. Αλλά εάν φέρουμε τη δική σας τροπολογία για ψήφιση, αυτή ακριβώς που καταθέσατε, θα απέχετε, δεν θα την ψηφίσετε? Δεν καταλαβαίνετε ότι με αυτή σας τη στάση δημιουργείτε υποψίες αλλά και δυναμικές σε σκληροπυρηνικούς κύκλους την επόμενη μέρα να αμφισβητήσουν όχι μόνο την ψήφιση αυτού του μέτρου αλλά και μια σειρά από άλλα μέτρα τα οποία έδωσαν μικρές αλλά αναγκαίες ανάσες στον ελληνικό λαό? Άρα ο Τσίπρας και νομιμοποίηση έχει και υποχρέωση έχει, εφόσον υπάρχει δημοσιονομική δυνατότητα, να προχωρήσει στην κατάργηση του αφορολόγητου και να μην αφήσει στο ανοιχτό ενδεχόμενο μετά τις εκλογές να είναι η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, να επαναλάβει μια πολιτική ζαπίων. Διότι το 2012 η Νέα Δημοκρατία είχε εξαγγείλει τα ζάπιο 1, 2, 3 και κέρδισε με 2,5% τις εθνικές εκλογές. Και τότε ο ελληνικός λαός πίστευε ότι θα εφαρμόσει την πολιτική των ζαπίων. Γι' αυτό άλλωστε την ψήφισε. Και τι έγινε? Από τα 14 ή 17 σημεία που είχαν τα ζάπια, έκανε το 1 ή τα 2 και σε όλα τα υπόλοιπα εφάρμοσε πολιτική στον αντίποδα. Δεν είχε πει ότι θα κάνει απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και έκανε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είχε πει ότι θα ρίξει μαύρο στη δημόσια τηλεόραση και έριξε μαύρο στη δημόσια τηλεόραση. Δεν είχε πει ότι θα ρίξει το δώρο, θα κόψει τελείως το δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα. Αυτό το μικρό βοήθημα, το μέρος της 13ης σύνταξης που αρχίσαμε εμείς να φέρνουμε ξανά στο ελληνικό λαό και το έκανε. Δεν είχε πει ότι θα χαμηλώσει τον κατώτατο μισθό αυτό νομίζω είχε νομοθετηθεί στην κυβέρνηση Παπαδήμου και μία σειρά άλλες σκληρές, ανάλγητες και αντικοινωνικές ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν εμείς απέναντι στο παρόν μας και στο μέλλον μας, με τήρηση των δημόσιων οικονομικών της χώρας, με κοστολογημένες προτάσεις, έχουμε ευθύνη, όπως κάνανε και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, να πάμε το σχέδιό μας στον ελληνικό λαό και να νομοθετήσουμε με βάση την πλειοψηφία που έχουμε σήμερα στη Βουλή. Η επόμενη κυβέρνηση, που μπορεί να είναι δική μας, μπορεί να συνεχίσει τα πράγματα αυτά. Αν είναι άλλη κυβέρνηση, θα κάνει δική της πολιτική. Μια σύντομη απάντηση για να κλείσουμε, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ θα επιμείνω συμβουλευτικά προς τον κύριο Ζαχαριάδη. Εάν συνεχίσατε να ασχολείστε με το 12, με το 13, με το 14, με τα debates και τον Κυριάκο Βοβά τον Τσίπρα και αυτό αναλώσει όλη σας την προεκλογική εκστρατεία, πιστεύω θα μας χαρίσετε έναν θρίαμβο και θα υποστείτε μια συμφορά. Επειδή εγώ προτιμώ να έχουμε μια καλή προεκλογική συζήτηση, προτιμώ στο επόμενο μας debate, κύριε Χατζηνικολάου, αντί να μιλάμε για τα ζάπια του 12 που κρίθηκαν το 12, το 14, το 15, να μιλήσουμε για το ποιο είναι το πολιτικό σας σχέδιο, να μας εξηγήσετε γιατί γδάρατε τη μεσαία τάξη και αν κερδίσετε, γιατί εγώ δεν λέω ότι οι εκλογές έχουν κριθεί, αντιθέτως πιστεύω ότι οι εκλογές είναι από την αρχή, αν κερδίσετε να μας πείτε πώς σκοπεύετε να διορθώσετε τη ζημιά που κάνετε στη μεσαία τάξη.
πώς σκοπεύετε να μειώσετε τους φόρους, αν μπορείτε, πώς σκοπεύετε να μειώσετε την προκαταβολή του φόρου που την πήρατε από 50% την πήγατε 100% και το καθεξής. Γιατί εμείς, ως Νέα Δημοκρατία, ζητούμε να πείσουμε και τον τελευταίο συμπολίτη μας, γιατί σκοπεύουμε να κάνουμε τα εξής. Να μειώσουμε τον ένφια 30% οριζόντια και σε όλους, να μειώσουμε τους φόρους στις επιχειρήσεις, να μειώσουμε το ΦΠΑ, δηλαδή να πληρώνουν οι Έλληνες λιγότερους φόρους στο κράτος. Αυτό το κάνουμε μαζεύοντας δαπάνες του κράτους, το οποίο εσείς ξεχυλώσατε και ξεχυλώνετε έτη περαιτέρω αυτή την εβδομάδα για να κάνετε τη ζωή της ευρωμένης κυβερνήσεως ακόμα δυσκολότερη. Σκοπεύουμε να επαναφέρουμε την ασφάλεια στο κέντρο της Αθήνας και να φτιάχνουμε μια όμορφη Αθήνα. Να φύγει το Πολυτεχνείο από την Πατησίων, να γίνει ένα μεγάλο μουσιακό πάρκο στο κέντρο της Αθήνας και να φτιάξει επιτέλους το κέντρο και να γίνει ένα κέντρο αντάξιο μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής χώρας. Σκοπεύουμε, κύριε Ζαχαριάδη, να επαναφέρουμε το αίσθημα ασφάλειας των ελληνοπολιτών που σήμερα έχει χαθεί. Σκοπεύουμε να μιλήσουμε για το λαμπρό μέλλον που περιμένει την Ελλάδα και όχι για όλα αυτά τα γκρινιάρικα, τα μίζερα και τα γκρίζα στα οποία εσείς επιμένετε. Η Ελλάδα ψήφισε στις ευρωεκλογές. Ο προηγούμενος πολιτικός κύκλος έληξε. Κύριε, πρέπει να κλείσουμε. Αμέσως. Η περίοδος της τοξικότητας που ξεκίνησε το 10, τελείωσε 26 Μαΐου. Πάμε τώρα όλοι μαζί για τη λαμπρή Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πείτε την... Εγώ προκαλώ και προσκαλώ τον κύριο Γεωργιάδη σε προγραμματικό πολιτικό διάλογο στο ίντερνετ, για να έχουμε, όσο χρόνο θέλουμε, για να μας πει εάν θέλει στο δημόσιο να έχουμε προβλήψεις ένα προς ένα ή ένα προς πέντε, για να μας πει πώς θέλει να ανακουφίσει τη μεσαία τάξη απέχοντας από την ψηφοφορία για το αφορολόγητο, για να μας εξηγήσει γιατί ο ΕΦΙΑ πρέπει να είναι η μείωσή του 30% σε όλους και όχι 50% στα μεσαία στρώματα και στους πιο αδύναμους και 10% στους πιο ισχυρούς, και για όλα τα ζητήματα που θέλει. Αυτό που δεν κάνει ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης κρύβεται και το ομολόγησε προηγουμένως ο κύριος Γεωργιάδης, το είπατε κύριο Γεωργιάδη, ακούσα το ηχητικό. Θέλω να το κάνουμε. Κύριε, πρέπει να κλείσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χατζηνικόλαου, αν θέλετε, οργανώστε το εσείς ίντερνετικά. Debate θα γίνει με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και ο τελευταίος που κρύβεται είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το ξέρετε. Ούτε στη Βουλή κρύβεται ο Μητσοτάκης, ούτε στα debate κρύβεται ο Μητσοτάκης. Όσο και να λέτε αυτή την σας ευχαριστώ. Λαμβάνετε την ίδια πάτη των ελληνικών. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Για το μέλλον να μιλήσουμε. Ευχαριστώ τον κύριο Ζαχαριάδη, ευχαριστώ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα.